το χώρο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσπαθεί να γίνει μια πλάκα, σε ένα πλακόστρωτο. Οι Βαβαροί λειτουργήσαν ως μηχανικοί. Παρέλαβαν μια χαοτική κατάσταση και συνέλαβαν την οικοδόμησή της. Η κοινωνία, οι θεσμοί, οι παραδόσεις χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά υλικά για να διαμορφωθούν δομές οι οποίες όμως αλλίωναν την ουσία τους. Πάω παρακάτω. Πώς συγκρότησαν την ελίτ τώρα οι Βαβαροί? Οι Βαβαροί προσκάλεσαν τις οικογένειες των προεστών, που ήταν φυσικά τοπικές, από τις τοπικές κοινωνίες, τα μεγάλα τζάκια, να στείλουν μέλη τους στην πρωτεύουσα, ώστε να ενταχθούν στη βασιλική αυλή. Κάθε τζάκι χωρίστηκε επομένως στα δύο. Ένα τμήμα παρέμεινε στο παραδοσιακό φέουδο, ώστε να συντηρεί τους δεσμούς με τον τοπικό πληθυσμό. Ένα άλλο εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ώστε να συμμετάσχει στην κεντρική εξουσία. Οι οικογενειακοί δεσμοί εξασφάλιζαν τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο συνιστώσεις. Με τον τρόπο αυτό, κάθε τζάκι λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Μέσω των δεσμών αυτών κυκλοφορούσαν πολιτικά αγαθά. Από την περιφέρεια προς το κέντρο εκινείται η πολιτική αναγνώριση ή έστω η ανοχή. Συνεχίζει παρακάτω. Και λέει, τίθεται όμως ένα ερώτημα. Πώς η κεντρική εξουσία σε ένα εξαιρετικά ενδεές κράτος μπορούσε να εξασφαλίζει πόρους για να συντηρεί το πελατειακό σύστημα διανομής? Γιατί διένεμε προνόμια ή πόρους στις τοπικές κοινωνίες, εννοεί. Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί με αλλαγή κλίμακας. Η απάντηση δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη. Η σημασία της Ελλάδας υπήρξε αναμφιβόλως γεωπολιτική και γεωστρατηγική, πάντοτε όμως υπήρχε εκ παραλλήλου και η συμβολική πλευρά, η οποία διαφοροποιούσε την ελληνική περίπτωση από άλλες με ανάλογα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα. Ο συνδυασμός πνευματικών και υλικών ιδιωτήτων οθούσε συστηματικά τη Δύση να επιδοτεί την Ελλάδα με διάφορους τρόπους. Οικονομική βοήθεια, δάνεια, πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη. Η είσοδος οικονομικών και άλλων πλεονεκτημάτων, για τα οποία δεν υπήρχε άμεσο αντίκρισμα από κάποια ελληνική παραγωγή, επέτρεπε στην κεντρική εξουσία να συντηρεί την επιρροή της στην περιφέρεια μέσω του πελατειακού συστήματος στις διάφορες μορφές. Η κεντρική εξουσία, δηλαδή εγκατεστημένη στην Αθήνα, λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί ως άρθρωση ανάμεσα στη Δύση και στην ελλαδική περιφέρεια. Για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, κύρια αποστολή της πολιτικής ελίτ είναι να εξασφαλίζει έξωθεν την προσδιανομή πρόσοδο. Για το λόγο αυτό, όταν η πρόσοδος δεν φτάνει στη χώρα, κλονίζεται το πολιτικό σύστημα, όπως συνέβη με την τρέχουσα οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι αυτή η παράγραφος αντικατοπτρίζει καταπληκτικά την ουσία της πολιτικής μας κρίσης και τον τρόπο που μπορούμε να ερμηνεύσουμε το θέατρο των διαπραγματεύσεων που ζούμε τα τελευταία 5 χρόνια, όπου όλο κάθε κυβερνών κόμμα προσπαθεί να πείσει το λαό ότι προσπαθεί να πάρει τα περισσότερα δυνατά που γίνεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, σε μια συνθήκη τώρα πια που δεν είναι και τόσα πολλά αυτά που μπορεί να πάρει. Αλλά ακριβώς επειδή οι πολιτικές ελίτ αυτό το ρόλο έπαιζαν στη φαντασία του λαού, το να φέρνουν απ' έξω τη βοήθεια, αυτό δυσκολευόμαστε να το ξεπεράσουμε. Θα μπω λίγο τώρα στο πιο προγραμματικό μέρος του βιβλίου, τα δύο τελευταία κεφάλαια, όπου ο Γιώργος λέει ότι εφόσον το ελληνικό κράτος δεν έγινε ποτέ ένα πραγματικό δυτικό κράτος με οργανωμένο χώρο, με οργανωμένη εσωτερική οικονομία, εφόσον βασιζόταν πάντα στις έξωθεν προσόδους, ως Βεσφαλιανό κράτος είχε σχετικά αποτύχει. Στην καινούργια εποχή όμως, όπου και τα πιο ισχυρά Βεσφαλιανά κράτη υφίστανται διαλυτικές τάσεις από τις διάφορες μορφές της παγκοσμιοποίησης, υπάρχουν κάποια στοιχεία στην παράδοση την ελληνική που μας δίνουν πιθανώς πλεονεκτήματα για το μέλλον. Έχοντας ζήσει, έχοντας διαμορφωθεί μέσα σε μια δικτυωτή οργάνωση του χώρου και των πολιτικών σχέσεων, όπως ήταν η Οθωμανική και συνέχισε κάπως και στο ελλαδικό κράτος, έχουμε τα εξής στοιχεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Και λέω ουσιαστικά 6 στοιχεία, 3 σε κάθε κεφάλαιο. Το ένα είναι η παιδεία, η μεγάλη έμφαση στη γνώση, η μεγάλη επένδυση στην εκπαίδευση των παιδιών, που
έδιναν πάντα ή τουλάχιστον τα τελευταία 200 με 300 χρόνια πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Όταν η αβεβαιότητα, η πολιτική, η γεωγραφική, η θεσμική καταλύει την αξία των υλικών της υλικής περιουσίας, λέει ο Γιώργος, το να έχεις τα προσωπικά σου εφόδια, που είναι η παιδεία, που την κουβαλάς παντού όπου πας, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και στον σύγχρονο κόσμο, που έτσι κι αλλιώς η παγκοσμιοποίηση, το ελεύθερο εμπόριο, οι ανατρεπτικές τεχνολογίες, κάθε συγκεκριμένη εδαφική μορφή παραγωγής, κάθε εργοστάσιο μπορούν να το απαξιώσουν πολύ γρήγορα, τα ατομικά εφόδια που κουβαλάει ο καθένας έχουν μεγάλη αξία. Το δεύτερο στοιχείο, δεν θα επιμείνω σε αυτό που ο Γιώργος αναγνωρίζει, σημαντικό είναι ο πλούτος και η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Το τρίτο στοιχείο, κοινοτισμός. Οι τοπικές κοινωνίες, όπως αναφέρθηκα πριν, που είχαν δικιά τους εσωτερική συγκρότηση και δική τους εικονογραφία, αναβιώνουν κατά τον Γιώργο τώρα που στερεύουν οι πρόσοδοι από το κεντρικό κράτος. Οι Δήμοι μπορούν πια να στρέφονται πια σε επικοινωνία, οι περιφέρειες απευθείας με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και παρακάμπτουν το εθνικό κράτος. Βλέπουμε και τον Μπουτάρη και τον Καμίνη και τους πιο φωτισμένους δημάρχους να προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Και τα άλλα στοιχεία που μας δίνουν τη δυνατότητα να παίξουμε σημαντικό ρόλο στον κόσμο είναι τα δίκτυα του ελληνισμού, όπως τα λέει. Το ένα είναι η ναυτιλία και τα διασπορικά δίκτυα. Το δεύτερο είναι τα θρησκευτικά δίκτυα. Και το τρίτο είναι ένας ιδιόμορφος ρόλος που μπορεί να παίξει, να συνεχίζει να παίζει ο ελληνισμός και να ξαναμάθει να τον παίζει καλά, τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Η άποψή μου για αυτά. Ναι, αυτά είναι στοιχεία που μπορεί να συγκροτήσουν για πολλούς από εμάς στρατηγική επιβίωσης και ευημερίας στο σύγχρονο κόσμο. Φοβάμαι όμως ότι από μόνα τους είναι στοιχεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν-έναν προσωπικά ή μικρές ομάδες Ελλήνων. Για να πούμε ότι υπάρχει ένας ολόκληρος νέος ελληνισμός που θα παίξει αυτό το ρόλο που ελπίζει ο Πρεβελάκης στο σύγχρονο κόσμο, υπάρχουν δύο πράγματα που επίσης έχουμε κληρονομήσει από το χαοτικό μας παρελθόν, που επίσης είναι βαριά πολιτιστική κληρονομιά και που αυτά μας εμποδίζουν και πρέπει να τα αποβάλουμε. Το ένα είναι ότι δεν έχουμε πνεύμα συνεργασίας. Για την ακρίβεια, δεν έχουμε πολιτισμό εμπιστοσύνης. Για να μπορέσεις να δουλέψεις στον σύγχρονο κόσμο και ιδίως με ανθρώπους με τους οποίους δεν μεγάλωσες στην ίδια γειτονιά ή δεν πήγες μαζί στο ίδιο πανεπιστήμιο, πρέπει να είσαι ανοιχτός στο να εμπιστευτείς καταρχήν τον ξένο και όταν συγκροτήσετε μια ομάδα, το πρώτο σου ένστικτο είναι πώς θα πετύχει όλη η ομάδα μαζί και το δεύτερο ένστικτο να είναι αν η ομάδα δεν πάει καλά, πώς εγώ θα επιβιώσω. Στην Ελλάδα είναι αντίστροφα αυτά. Για διάφορους λόγους που έχουν σχέση με την ιστορία μας, είμαστε ατομιστές, δεν έχουμε πνεύμα συνεργασίας. Για να το πω αλλιώς, έχουμε πολύ καλό ανθρώπινο κεφάλαιο, η παιδεία που λέει ο Πρεβελάκης, αλλά δεν έχουμε κοινωνικό κεφάλαιο. Πάσχουμε πολύ στο κοινωνικό κεφάλαιο. Το δεύτερο βαρύ πολιτισμικό στοιχείο που έχουμε και που πρέπει να ξεπεράσουμε είναι αυτό που προέρχεται από τις προσόδους, ότι αντιμετωπίζουμε την οικονομική ζωή όχι ως παραγωγή τόσο πολύ, όσο ως διεκδίκηση. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος του σκεπτικού, της οικονομικής ιδεολογίας πολλών από εμάς, είναι το πώς θα κερδίσω διεκδικώντας. Αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στην ελληνική αριστερά, ιδιαίτερα στην νοοτροπία της σημερινής κυβέρνησης. Και προέρχεται, κατ' εμέ, από το γεγονός ότι πράγματι, επί 200 χρόνια, ήταν πολύ προσοδοφόρο το να διεκδικείς από την κεντρική πολιτική εξουσία με οποιοδήποτε τρόπο διάφορες προσόδους. Αυτό όμως δεν πιάνει όταν πρέπει να ανοιχτείς στον έξω κόσμο, γιατί ο συναλλασσόμενος με σένα έξω δεν έχει κανένα λόγο να κάτσει μαζί σου
να σε ακούει να διεκδικείς. Θα στραφεί αλλού και θα κάνει τη δουλειά του με άλλον. Επομένως, πρέπει και πάλι να μάθει να παράγεις ή να συνεργάζεσαι με τον απέναντί σου παρά να διεκδικείς από τον απέναντί σου. Άρα, αυτό είναι το δεύτερο βαρύ πολιτισμικό στοιχείο που είναι εξίσου παραδοσιακό με τα θετικά που λέει ο Γιώργος και που πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας. Το πώς θα τα καταφέρουμε να πετάξουμε αυτά τα δύο αρνητικά στοιχεία και να κρατήσουμε όλα τα θετικά, δεν το ξέρω, είναι προς συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ τον Αρίστο Δοξιάδη, αν και στο τέλος το ευχαριστώ πηγαίνει και με αρκετόν προβληματισμό, όχι γιατί θα βγάλουμε ποτέ βέβαια την ροπή του Έλληνα, την ροπή μας προς την ατομικότητα, αλλά γιατί η έννοια της προσόδου, την οποία όντως έχουμε χτισμένη απέναντι στους βουλευτές μας, στους εκπροσώπους μας και της μαχητικότητας ή της εντός εισαγωγικών μαχητικότητας, πήρε μια περίεργη τροπή όταν ήρθαμε σε επαφή πριν από κάποιες πολύ λίγα χρόνια στην ουσία, γιατί πότε μπήκαμε στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα μόλις εξελέγει το Πασόκ στην εξουσία. Έτσι, που τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση της συμμετοχής συνοδεύτηκε με τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της εσωτερικής εξωτερικής προσοδοθυρίας, η Αγελάδα Ευρώπη. Και αυτό μπήκε πολύ βαθιά. Εκεί λοιπόν τι έχουμε. Ενώ η Ευρώπη εντός εισαγωγικών είναι έξω κόσμος, ταυτόχρονα είναι και πολύ δικός μας. Και εκεί η ελληνική ιδιοτυπία της Dutch disease, αναφέρομαι στα κονδύλια τα διαρθρωτικά, η οποία ήρθε χωρίς να την πολυπιστεύουμε και εγκαταστάθηκε, πακτώθηκε στην ελληνική πραγματικότητα, μας έκανε να παίζουμε με τον εαυτό μας, μέχρι ότου ήρθε η κρίση αυτή η τελευταία, ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, γιατί βλέπαμε σαν εξωτερικό και σαν εσωτερικό ταυτόχρονα το χώρο στον οποίο υποτίθεται νομοτελειακά βρεθήκαμε και άρρηκτα συνδεόμασταν. Αλλά ίσως κουβέντα ενός περαιτέρω βιβλίου. Στρέφουμε τώρα στον ίδιο τον Γιώργο τον Πρεβελάκη για να μας, αν θα ήθελε, ξεκλειδώσει με το δικό του κλειδί, αν και ο καθένας έχει τη δική του ανάγνωση. Αυτό είναι το μεγαλείο του βιβλίου, ότι όταν φύγει από τον συγγραφέα και από τον εκδότη, ανήκει στον κάθε αναγνώστη η ερμηνεία. Ο κ. Πρεβελάκης. Δεν είναι τόσο για να ξεκλειδώσω ή για να προσθέσω, γιατί από τη στιγμή που έχει γράψει κάποιος ένα βιβλίο, έχει μιλήσει, ακούει και ενδεχομένως σε μια άλλη φάση ξαναπαίρνει το λόγο. Θέλω πρώτα απ' όλα να εκφράσω ευχαριστίες, γιατί άκουσα πολλά καλά λόγια και θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο έχει στηριχτεί στη βοήθεια πάρα πολλών ανθρώπων. Πρώτα απ' όλα στη βοήθεια της Αλεξάνδρας της Βοβολίνη, η οποία με τσίγκλαγε και με έσπρωχνε στο να το γράψω, σε μια περίοδο κατά την οποία ήμουν αρκετά φορτωμένος, γιατί ήταν και η περίοδος κατά την οποία ήμουν μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΣΑ και ταυτόχρονα δεν ήθελα να εγκαταλείψω τους φοιτητές μου, οπότε είχα ουσιαστικά αρκετό φόρτο εργασίας. Αλλά εκεί ήρθε μια δεύτερη βοήθεια, η βοήθεια της Μάρος, η οποία με βοήθησε πολλαπλά, ουσιαστικά εκτός από το ότι ασχολήθηκε με την γλωσσική επιμέλεια του βιβλίου, εκτός του ότι συνεχείς συζητήσεις μας με οι συνεχείς ενοχλήσεις της με ξυπνούσαν από διάφορες έτσι, σκέψεις ή βεβαιότητες. Αλλά προσέφερα και κάτι άλλο. Το καλοκαίρι του 2014 είχαμε πάει στον Πόρο για μια έκθεση που οργάνωνε οι φίλοι μας, η Τατιάνα, η Σπινάρη. Και μόλις βγήκαμε από το πλοίο, κατάφερε να σπάσει το πόδι της. Το αποτέλεσμα είναι ότι περάσαμε όλο το καλοκαίρι κλεισμένοι στο σπίτι μας στην Εκάλη, χωρίς διακοπές, που είναι λίγο ο παράδεισος του Πανεπιστημιακού, γιατί πλέον έχει εξασφαλίσει τις συνθήκες για να μπορεί να σηκώνεται το πρωί και να γράφει μέχρι το βράδυ. Αλλά οι ευχαριστίες πάνε και σε πολλούς ακόμα, με πολλούς που βοήθησαν, τους οποίους τους αναφέρω στο βιβλίο και θα ήθελα πραγματικά να τους ευχαριστήσω εδώ και ως προς την, και ως προς την έμπνευση
ας πούμε, οι φοιτητές μου, η συνεχή συζήτηση με τους φοιτητές μου. Επίσης, αναφέρθηκε η ποιότητα, η αισθητική ποιότητα του βιβλίου και πάλι είναι το ζεύγος που με βοήθησε πολύ με την μακέτα, με το εξώφυλλο. Πολλοί έχουν βοηθήσει σε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη Γαλλία. Και ίσως και αυτό θέλει κάποια εξήγηση, γιατί ίσως εκπλήσει γιατί ένα βιβλίο για την Ελλάδα είναι αφιερωμένο στη Γαλλία. Στην πατρίδα Γαλλία, δεδομένου ότι η Γαλλία είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Η Γαλλία ήταν καταφύγιο πρώτων ελευθερίας. Ελευθερίας γιατί στην Ελλάδα κατά καιρούς έχουμε κύματα αυταρχισμού, έρχονται και παρέρχονται. Επειδή δεν είμαι πάρα πολύ νέος, το πρώτο κύμα αυταρχισμού το οποίο έζησα ήταν η δικτατορία. Το 1973, το Σεπτέμβριο, έφυγα από την Ελλάδα με ένα διαβατήριο, το οποίο και αυτό υπάγεται σε γεωπολιτική ανάλυση, γιατί το διαβατήριο αυτό το εξασφάλισε ο πατέρας μου μέσα από κριτικά δίκτυα, μέσα στην αστυνομία της δικτατορίας. Που σημαίνει ότι η περιφερειακή ταυτότητα ήταν σημαντικότερη από την ιδεολογική ταυτότητα. Και έφυγα λοιπόν με ένα διαβατήριο λίγο περίεργο και βρήκα καταφύγιο στη Γαλλία. Μια εβδομάδα μετά η στρατιωτική αστυνομία η ΕΣΑ έκανε επίσκεψη στους γονείς μου. Επομένως είχα μια πρώτη προστασία από τη Γαλλία. Η δεύτερη φάση αυταρχισμού τη ζήσαμε μετά από το 81. Και είχα και πάλι μεγάλες δυσκολίες στην Ελλάδα, όχι βέβαια απειλή, αν θέλετε, της ασφαλείας μου, αλλά της πνευματικής μου ελευθερίας και της ηθικής μου ελευθερίας. Και πάλι η Γαλλία το 1984 μου προσέφερε καταφύγιο και αυτό το καταφύγιο μου έδωσε εκπληκτικές δυνατότητες πνευματικής εξέλιξης, γιατί το Παρίσι και η Γαλλία απετέλεσαν ένα χώρο ενθάρρυνσης και έμπνευσης που με επέτρεψε να έχω μια εξέλιξη που βέβαια εκπλήσει πολλούς, δεδομένου ότι οι σπουδές μου είναι αρχιτεκτονικοί και ότι έχω καταλήξει να ασχολούμαι με τα θέματα της γεωπολιτικής. Αυτό οφείλεται στη Γαλλία, οφείλεται στις συναντήσεις που έκανα στη Γαλλία, οφείλεται στην συμπαράσταση και στο διάλογο με συναδέλφους και φίλους, όπως είναι ο Μισελ Φουσέ. Επομένως, η Γαλλία μου προσέφερε όλη αυτή τη δυνατότητα να εξελιχθώ. Μου προσέφερε επίσης την απόσταση και την περισυλλογή για να δω τη δική μου ταυτότητα από απόσταση. Να βγω δηλαδή από ένα χώρο ο οποίος είναι αναγκαστικά φορτισμένος από στερεότυπα, από εικόνες, από πράγματα τα οποία μας έχουν διδαχθεί, να τα δω αυτά με απόσταση και να προσπαθήσω να αξιολογήσω ποια από αυτά είναι βάσιμα και θεμητά και ποια από αυτά θα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε. Αυτό ήθελα κατά βάση να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα με τις γνωστές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων την απεργία των ταξί, να με ακούσετε και να μας ακούσετε κυρίως και να εκφράσετε τη φιλία σας και την αγάπη σας. Αυτά προς το παρόν. Όπως θα διαπιστώσετε, διαψεύδοντας την προσδοκία μιας ανάλυσης του βιβλίου, ο Γιώργος Πρεβελάκης ξεκλείδωσε την ιστορία του, την εκπίδηση του βιβλίου. Πιθανόν να μην συνειδητοποιεί και ο ίδιος ότι το γεγονός ότι έγραφε αυτό το βιβλίο διδάσκοντας αλλά και εμπλεκόμενος στην ελληνική διαπραγμάτευση την προηγούμενη φορά του εξασφάλισε και ένα στοιχείο ψυχικής υγείας, γιατί εικάζω ότι η εμπλοκή σε κάθε διαπραγμάτευση που αφορά την ελληνική δημοκρατία έχει διαταρακτικές συνέπειες στον ανθρώπινο χαρακτήρα, για να το πούμε ευγενικά. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, από αυτές τις αναγνώσεις, έχετε τον λόγο για κατά βάση ερωτήσεις. Θυμίζω ότι η ερώτηση είναι ένα σκέλος φράσεως σχετικά μαζεμένο, που στο τέλος έχει ερωτηματικό. Ή για αντίστοιχα σύντομες παρεμβάσεις.
λέει και το όνομά του. Αν θέλετε, μας λέτε και όνομα. Θάνος Βλαστός, καταγραφή. Θάνος Βλαστός, καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Αυτά που είπε ο κ. Βεβελάκης με ρεθίζουν να πάρω το λόγο αμέσως και να του πω ότι να πω σε εσάς, γιατί ο κ. Βεβελάκης το ξέρει, ότι διευθύνω έναν τομέα στο Πολυτεχνείο όπου ο κ. Βεβελάκης ήταν. Και όπως μας είπε, έφυγε αναζητώντας την ελευθερία την πνευματική του. Και ήθελα να πω πόσο τον καταλαβαίνω. Πόσο τον καταλαβαίνω εγώ που είμαι εδώ, στον τομέα που ήταν και έφυγε, βλέποντας πού έχουμε φτάσει. Ποιο είναι το Πολυτεχνείο σήμερα. Και πόσο στερούμαστε την ελευθερία μας. Και ήθελα να τον ρωτήσω. Είναι δάσκαλος, βάζει και το 0, βάζει και το 10 ενδεχομένως. Υποπτεύομαι ότι αξιολόγησε, μάλλον με ένα θετικό τρόπο, την ταυτότητα του Έλληνα. Δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στο μυαλό του. Ήταν έτοιμος να αναγνωρίσει πολλά λυπηρά για την ταυτότητα του Έλληνα, τα οποία, από ό,τι κατάλαβα, δεν μας είπε. Υπάρχουν τέτοια κατά τη γνώμη του. Συνδέονται αυτά που ρωτάω με όσα είπε ο κύριος Δοξιάδης, τα οποία ερμηνεύουν σε ένα βαθμό όχι το ποιοι είμαστε, αλλά το τι κάνουμε σήμερα. Γιατί εμείς αναρωτιόμαστε, εμείς που ζούμε εδώ, έχοντας την εμπειρία των τελευταίων 5, 10, 15 ετών, έχουμε πολλά ερωτηματικά για το ποιοι είμαστε βλέποντας αυτά που κάνουμε. Απαντήσω αμέσως. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αρνητικά για την ταυτότητα. Νομίζω ότι είναι μια συνεχή συζήτηση και όλοι βλέπουμε τα αρνητικά. Άλλωστε, αν δεν τα βλέπαμε, δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε και το ότι βρισκόμαστε στην κρίση που βρισκόμαστε. Αλλά γιατί τα έχουμε αυτά τα αρνητικά. Σχετίζονται με τις συνθήκες στις οποίες εξελιχθήκαμε. Το σχήμα μου είναι τι. Είναι ότι η περίοδος και το πλαίσιο αυτό, το οποίο το λέμε Βεσφαλιανό, δηλαδή ενός συγκεντρωτικού κράτους, στο οποίο στις συγκεκριμένες συνθήκες, ας πούμε, της Ελλάδας, το οποίο βρέθηκε σε μια ειδική σχέση με τη Δύση, που δημιούργησε αυτή την άρρωστη σχέση της προσοδοθυρίας, ότι αυτό ήταν μια κατάσταση η οποία χειροτέρεψε ή δημιούργησε πολύ σοβαρές αδυναμίες και πολύ σοβαρά ελαττώματα. Και τώρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε αυτά τα ελαττώματα και σαν να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι το εγγενές. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι δεν είναι εγγενές, αλλά έχει πάρα πολύ σχέση με τις συνθήκες. Συνθήκες τις οποίες δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να πει ότι αν υπήρχε κάποιος νους του ελληνισμού, ξέρω εγώ, στα τέλη του 18ου αιώνα, θα έπρεπε να αποφασίσει ότι όχι, εμείς δεν φτιάχνουμε κράτος, παραμένουμε σε ένα πλαίσιο οθωμανικό. Εξάλλου υπήρχε αυτή η συζήτηση. Υπήρχαν πολλοί Ρωμιοί, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν καλύτερα να επιβιώσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και το ρωμαίικο στοιχείο να παίξει ένα ρόλο ηγετικό μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά αυτό ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούσε να οδηγήσει πουθενά, γιατί η εποχή ήταν αντίθετη. Επομένως, νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιο. Τα βλέπετε, είναι και πολύ δύσκολο τι λέξεις χρησιμοποιεί κανείς, γιατί έχει πάντα τον κίνδυνο να δώσει ουσία σε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο ρευστό, να δώσει, δηλαδή, πώς να πούμε, να δώσει ένα είδος οντότητα σε κάτι το οποίο είναι πολύ ρευστό. Αλλά αν πούμε ότι υπήρχε ένα πνεύμα του ελληνισμού, αυτό το πνεύμα συμβιβάστηκε με κάποιες συνθήκες οι οποίες του ήταν ξένες, με αποτέλεσμα φυσικά να οδηγηθεί σε ένα είδος απώλειας πολλών χαρακτηριστικών του και σε πάρα πολλά ελαττώματα. Ας σκεφτούμε λιγάκι την κριτική που ασκεί ο Χρήστος ο Γιαναράς, ας πούμε, στην πορεία του ελληνισμού. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι αυτό το πλαίσιο που ήταν δυσμενές, αυτή τη στιγμή αρχίζει να αλλάζει. Και επομένως, πρέπει να αναγνωρίσουμε χαρακτηριστικά μας προνεωτερικά
γιατί αυτά είναι χρήσιμα στην μετανεωτερικότητα και κυρίως αυτό που με απασχολεί είναι να σταματήσουμε να τα καταστρέφουμε θεωρώντας ότι διά της καταστροφής τους προσεγγίζουμε την νεωτερικότητα. Δηλαδή, αυτό που πάλι χρησιμοποιώ λέγω τις έννοιες του Χριστού του Γιαναρά που μιλάει για φωταδιστές. Δηλαδή, για ένα πνεύμα τόσο απορροφημένο από το δυτικό πρότυπο που όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα προνεωτερικά τα οποία διαθέτουμε, που είναι η παιδεία, που είναι η δικτύωση, που είναι το χαοτικό, πάει να τα καταστρέψει. Και επομένως κινδυνεύουμε τι. Για μένα ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος? Είναι να φτάσουμε σε μια στιγμή όπου και στη νεωτερικότητα να είμαστε αποτυχημένοι και μάλιστα να είμαστε αποτυχημένοι σε μια νεωτερικότητα που τελειώνει και να έχουμε στερηθεί από τα πλεονεκτήματα τα προνεωτερικά, τα οποία θα μας επέτρεπαν μια καινούργια ζωή στην νεωτερικότητα. Λοιπόν, άρα το μήνυμά μου είναι φυσικά ανήσυχο, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και τον βλέπουμε. Ας πούμε, μιλήσαμε για την παιδεία. Φυσικά, είναι ένα στοιχείο πολύ βασικό του ελληνισμού των τελευταίων αιώνων, η παιδεία. Αλλά την παιδεία την καταστρέφουμε. Μιλάω για το θέμα της γλώσσας. Τεράστιο κεφάλαιο η γλώσσα. Πώς είναι δυνατόν να το καταστρέφουμε? Και όταν λέω γλώσσα, εννοώ τη συνέχεια και την ενότητα της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, ζούμε μια περίοδο κατά την οποία καταστρέφουμε συνειδητά, σαν να σαμποτάρουμε την τεράστια ελπίδα που έχουμε να ανανεωθούμε μέσα σε ένα καινούριο μετανεωτερικό πλαίσιο, το οποίο επιτέλους μας είναι ευνοϊκό. Αφού έχουμε επί δύο αιώνες επιβιώσει σε ένα πλαίσιο το οποίο ήταν αρνητικό. Νίκος Μουσιόπουλος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω το ερώτημα που θα θέσω, πιθανόν να μην προκύψει αν είχα διαβάσει το βιβλίο, κάτι που θα κάνω βεβαίως με μεγάλη χαρά, πολύ σύντομα. Μπορούμε να δούμε ξεκομμένα το ερώτημα ποιοι είμαστε, ειδωμένο από εμάς, σε σχέση με το πώς μας βλέπουν οι άλλοι? Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως τυχόν διαφέρει πάρα πολύ η δική μας αίσθηση για το ποιοι είμαστε ως προς το τι βλέπουν ειδικώς οι δυτικοευρωπαίοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί? Θα ήθελα το σχόλιο σας. Ναι, σε έναν βαθμό αυτό υπάρχει, με την έννοια ότι όταν περιγράφω πώς δημιουργείται το ελληνικό κράτος, δείχνω ότι το ελληνικό κράτος δημιουργείται και ακόμα και η ελληνική σύγχρονη εθνική ταυτότητα δημιουργείται μέσα από το βλέμμα του δυτικού. Το βλέμμα του δυτικού, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ βασικό, ότι το βλέμμα του δυτικού αλλάζει κυρίως το 18ο αιώνα, πριν μιλάμε, και πάλι έχουμε πρόβλημα τι όρους χρησιμοποιούμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο Ρωμιός, έτσι, και όχι Έλληνας. Ο Ρωμιός, λοιπόν, για το δυτικό είναι τι? Είναι, πρώτον, είναι αιρετικός. Και δεύτερον, είναι ακόμα χειρότερος και από τον Τούρκο, διότι είναι ο υπηρέτης του Τούρκου. Δηλαδή, δεν έχει καν, ας πούμε, το πρεστίζ του ισχυρού Τούρκου. Επομένως, το βλέμμα είναι εξαιρετικά αρνητικό και περιφρονητικό. Αυτό το βλέμμα αλλάζει το 18ο αιώνα και αλλάζει γιατί? Γιατί έχει ανάγκη η Ευρώπη, για τις ίδιες ανάγκες της ταυτότητάς της, έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει τη θεματική της αρχαιότητας. Και επομένως, από τη στιγμή που η θεματική της αρχαιότητας ενσωματώνεται στην νέα νεωτερική ευρωπαϊκή ταυτότητα, τι ωραιότερη εικονογράφηση μπορούμε να έχουμε, γιατί η εικονογράφηση την έχουμε μέσα από τον νεοκλασικισμό. Δηλαδή, όλη αυτή η χρήση της αρχαιότητας εκφράζεται και μέσα από τις αισθήσεις, δηλαδή μέσα από αυτά τα οποία τα βλέπει ο καθένας και τα οποία επομένως επηρεάζουν και τον τελευταίο πολίτη και όχι μόνο αυτόν που θα μπορεί να διαβάσει τα έργα των φιλοσόφων. Επομένως, έχουμε τα κτίρια, τα νεοκλασικά κτλ. Ξαφνικά υπάρχει περίπτωση η δυνατότητα να κατασκευαστεί και ο απόγονος του αρχαίου Έλληνα. Επομένως, το βλέμμα ξαφνικά από περιφρονητικό γίνεται βλέμμα θαυμασμού. Αυτό το βλέμμα λειτουργεί πάνω σε μία κατηγορία Ρωμιών που είναι εκτεθειμένη στο δυτικό βλέμμα, δηλαδή έμποροι κτλ. Θα έλεγα λειτουργεί όπως είναι το φως πάνω στο φιλμ το φωτογραφικό. Δημιουργεί εσωτερικές χημικές αντιδράσεις. Τη στιγμή που
ο Ρωμιός, ο έμπορος που βρίσκεται κάπου στη Βενετία και που έχει ένα αίσθημα, ας πούμε, μειονεκτικότητας απέναντι στη Δύση που ανεβαίνει, ξαφνικά βλέπει ότι αρχίζουν να τον κοιτάζουν με κάποιο θαυμασμό. Αυτό θέλει να το αξιοποιήσει, θέλει να το καλλιεργήσει. Και επομένως, εκεί πιστεύω ότι γίνεται μια μητασιό, μια μεταλλαγή του Ρωμιού σε Έλληνα. Επομένως, αυτό, αν θέλετε, τα regard croisé, αυτά τα βλέμματα τα οποία διασταυρώνονται, είναι θεμελιακά για να καταλάβουμε την ταυτότητα. Και αυτό, βέβαια, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα συνεχιστεί και συνεχίζεται ως σήμερα. Το ανέφερα, Μισελ, νομίζω ότι την σχέση αγάπης μίσους με τους Γερμανούς, εκεί είναι το πιο κεντρικό, δηλαδή εκεί είναι η σχέση αυτή, είναι η πιο ισχυρή. Γιατί ένας μελετητής της Γερμανίας είπε ότι οι Γερμανοί, για να γίνουν Γερμανοί, έπρεπε πρώτα να γίνουν Έλληνες. Είναι θεμελιακό για τη γερμανική ταυτότητα. Λοιπόν, επομένως, είναι ένα παιχνίδι που είναι συνεχές το πώς βλέπει ο ένας τον άλλον. Θα ήθελε κανείς άλλος να παρέμβει σε αυτό. Est-ce que je peux aussi ajouter une dimension? Si on se pose la même question, qui sommes-nous en tant qu'Européens? Est-ce que cela existe, un Européen, aujourd'hui? Qui est un Européen? Vous demandez aux Suisses. Lorsque des hauts fonctionnaires français et européens expliquent en 1980 au président Giscard d'Estaing que la Grèce n'est pas prête à entrer dans l'Union européenne, je pense qu'ils avaient raison par rapport à l'Espagne. Vous connaissez sa réponse. On ne peut pas faire attendre Platon. Φιλίπ Καμπουάκης, είμαι Ελλήνων Γάλλων, είμαι Έλληνας και είμαι Γάλλος. Είμαι και τα δύο. Ξέρω για ποιον λόγο είμαι Έλληνας, ξέρω για ποιον λόγο είμαι Γάλλος. Το ποιο είμαστε αυτή τη στιγμή δεν πιστεύετε που αν είμαστε ελεύθεροι. Excusez-moi, je vais parler en français un moment. Est-ce que dans la devise grecque, liberté ou la mort, n'est pas le principe de qui nous sommes? C'est-à-dire que c'est dans la liberté, liberté économique et liberté, il faut savoir qui on est. Pour être vraiment libre, il faut savoir qui on est. Merci, monsieur. Je pense que la réponse est très difficile. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'en Grèce, il y a deux composantes qui sont complètement différentes. Il y a une composante qui est une composante, complètement sentimentale, et une autre composante qui est une composante de réflexion et de pensée. Cette deuxième correspond à l'Occident, l'autre correspond à l'Orient. Pour vous donner deux exemples, je vais citer très brièvement deux exemples. La Grèce se réfère toujours à Léonidas. Léonidas qui a fait le sacrifice à Thermopylès et qui évoque tout ce que nous avons de plus sentimental dans nous. Mais il oublie complètement Thémistocle qui a remporté la bataille contre les Perses. Ce n'est pas Léonidas qui était le vainqueur, c'était Thémistocle. C'est pourtant Léonidas qui est resté comme le représentant de la victoire grecque. Et je vais vous dire quelque chose d'autre. Quand j'étais voir récemment, il y a un an, j'étais voir Helmut Schmidt. Parce que l'Université d'Athènes lui a rendu un honneur, elle l'a déclaré docteur honoris causa. On a été à Hambourg et il y a eu une très belle cérémonie. Alors il m'a posé une question, c'était la première question qu'il m'a posée, qui m'a paru très bizarre au départ, et ce n'est qu'après que j'ai compris pourquoi il l'a posée. Il m'a dit, dites-moi, que préférez-vous en Grèce, Platon ou Aristote? Alors il avait bien compris l'esprit grec.
Άλλη ερώτηση ή παρέμβαση, επίσης πίσω. Λάμπρου Ιωάννης λέγομαι, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Ευχαριστώ τον κύριο καθηγητή και όλους εσάς για τις παρουσιάσεις. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Είχα διαβάσει ένα μικρό άρθρο του κυρίου καθηγητή πριν από μερικές εβδομάδες, νομίζω η εκδίκηση της γεωπολιτικής ή πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη γεωπολιτική γενικά. Η συζήτηση τώρα για τη γεωπολιτική, μήπως πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης, το οποίο είναι επικριτικό της διεθνούς φιλελεύθερης διακυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τον Φουκουγιάμα στις αρχές της δεκαετίας του 90, σύμφωνα με την οποία το εθνικό συμφέρον σταδιακά αντικαθίσταται από το γενικό ή διεθνικό συμφέρον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετατραπεί σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ότι οι εξοπλισμοί δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία, ότι οι εθνικοί ανταγωνισμοί υποχωρούν. Μήπως η συζήτηση για τη γεωπολιτική ακυρώνει εν μέρος αυτή τη ρητορική. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αγγίζεται ένα θέμα το οποίο είναι θεμελιακό στην σκέψη τη γεωπολιτική και μάλιστα είναι και η αφετηρία της ανάλυσης του μεγάλου γεωγράφου και γεωπολιτικού τον οποίο ακολουθούμε και εγώ και ο Μισελ, που είναι ο Ζαν Γκοτμάν, ο οποίος στο βιβλίο του «Η πολιτική των κρατών και η γεωγραφία» ξεκινάει λέγοντας αν η Γη ήταν μια λία σφαίρα, εάν θα υπήρχαν σύνορα. Αυτό είναι η εικόνα του Φουκουγιάμα. Αυτό είναι που λέει ο Φουκουγιάμα. Λέει ότι χάρη στην τεχνολογία, χάρη στις εξελίξεις, τα σύνορα θα καταργηθούν και επομένως η Γη θα είναι ένας συνεχής χώρος κυριαρχημένος από τις ανταλλαγές και τις ροές. Που σημαίνει βέβαια ότι αν αυτό ισχύσει, ότι κάποια στιγμή θα είναι και το τέλος της γεωγραφίας, γιατί η Γη θα γίνει ίδια, θα ομογενοποιηθεί και επομένως δεν θα υπάρχουν διαφοροποίησεις. Αυτό ο ίδιος ο Γκοτμάν το απέρριψε, λέγοντας ότι οι διαχωρισμοί, αν θέλετε, οι ταυτότητες και τα εδάφη σχετίζονται πιο πολύ με τη φύση του ανθρώπου παρά με τη φύση της γεωγραφίας. Επομένως, είναι ένα θεμελιακό ζήτημα. Και βέβαια, μετά από το Φουκουγιάμα ήρθε ο Χάντινγκτον, ο οποίος πήγε στο άλλο άκρο τελείως. Εγώ, όταν έλεγα για εκδίκηση της γεωπολιτικής, ήταν, αν θέλετε, πιο περιορισμένη η οπτική μου. Δηλαδή, αυτό το οποίο θεωρώ είναι ότι έχουμε περάσει μια μεγάλη περίοδο κατά την οποία έχει κυριαρχήσει μια προσέγγιση οικονομολογική ή μάλλον οικονομιστική, η οποία είχε βάλει στην πάντα τη θεώρηση όλων αυτών των θεμάτων που έχουν σχέση με εντάσεις, με σύνορα, με ταυτότητες. Και ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα αποθυμένα στοιχεία έρχονται και παίρνουν την εκδίκησή τους, αποδεικνύοντας ότι οι προβλέψεις και οι αναλύσεις των οικονομολόγων που ασκούν έτσι έχουν μια οπτική μακροοικονομική, έχουν τα όρια τους και πολλές φορές η αστοχία στο να ληφθούν υπόψη αυτά τα ενδεχόμενα έχουν καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρους πληθυσμούς. Επομένως, η εκδίκηση είναι και τροποντινά οι συνέπειες πάνω σε ολόκληρους πληθυσμούς που υφίστανται δεινά επειδή η διεθνής κοινότητα δεν είχε στο οπτικό της πεδίο, έχασε από το οπτικό της πεδίο αυτές τις διαστάσεις. Μα είναι λίγο ανάλογο και με αυτό που έλεγε ο Μισελ πριν για το πώς γύρω από την ελληνική κρίση συγκρούστηκαν δύο απόψεις των Υπουργείων Οικονομικών και των Υπουργείων Εξωτερικών, που αναγκαστικά έχουν αυτή τη θεώρηση στη γεωπολιτική. Να πάρω την ευκαιρία που έχω το μικρόφωνο μπροστά μου. Υπάρχει μια ερώτηση εκεί, αλλά πρώτα, αν θα θέλατε, και όποιος θα ήθελε, η οικονομική διάσταση όμως, η τόσο έντονα, θα έλεγα σχεδόν βία παρούσα τον τελευταίο καιρό, δεν θέτει ξανά το ίδιο ερώτημα με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, η οικονομική ομογενοποίηση, που δεν είναι η πολιτιστική, δεν είναι η διεθνοσχεσιακή, αλλά είναι πάρα πολύ έντονη,
δεν μας υποχρεώνει να σχετικοποιήσουμε τη θέση μας αυτό. Θα ήθελε κανείς να παρέμβει σε αυτό, αυτή τη διάσταση. Αυτό που καταφέραμε στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες πριν την κρίση ήταν να κρατήσουμε μακριά ορισμένες από τις αναγκαιότητες της οικονομίας, της σύγχρονης οικονομίας, μέσα από καλή γεωπολιτική. Δηλαδή, να έχουμε τις προσόδους που μπορούσαμε να έχουμε, χωρίς να χρειαστεί. Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στο εμπορικό ισοζύγιο, που ήταν μονίμως ελλειμματικό στην Ελλάδα επί δεκαετίες. Καμιά άλλη χώρα ή πολύ λίγες χώρες έχουν καταφέρει να πάνε επί δεκαετίες με τόσο ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή τόσο λίγες εξαγωγές σε σύγκριση με τις εισαγωγές που κάνουμε. Είχαμε καταφέρει κυρίως για γεωπολιτικούς λόγους να είμαστε μακριά από αυτό. Τώρα που σταματάει όποια και να είναι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, ακόμα και αν βγούμε από την Ευρωζώνη, η δυνατότητα να έχουμε πολλές εισρωές κεφαλαίων απ' έξω έχει μειωθεί δραστικά σε οποιοδήποτε σενάριο. Αναγκαστικά, είτε η οικονομική αναγκαιότητα θα μας οδηγήσει στην μικρή κλειστή πτωχή έντιμη Ελλάδα, που όμως θα είναι πτωχή, είτε θα μας αναγκάσει να βρούμε κάτι, να πάρουμε μια θέση στην παγκόσμια οικονομία δική μας. Δική μας σημαίνει να εξάγουμε είτε υπηρεσίες όπως είναι ο τουρισμός, είτε προϊόντα. Για να εξάγεις όμως η εξαγωγή, και προσέξτε το, αυτό δεν σημαίνει ομογενοποίηση. Όταν εξάγεις, παίρνεις ένα συγκεκριμένο δικό σου ρόλο μέσα στην παγκόσμια οικονομία. Οι Γερμανοί, οι Σκανδιναβοί, που είναι εξαγωγικές χώρες, έχουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα, οικονομική ταυτότητα. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε, μιλάμε για την ποιότητα της γερμανικής τεχνολογίας, τα γερμανικά αυτοκίνητα. Κάτι αντίστοιχο, οποιαδήποτε χώρα κατακτάει μια θέση στο σύγχρονο κόσμο, στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, διαμορφώνει μια δική της οικονομική ταυτότητα, η οποία στηρίζεται και σε νοοτροπίες και σε πολιτισμικά χαρακτηριστικά κτλ. Και είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα. Τον τουρισμό μας μέχρι τώρα τον αντιμετωπίζουμε αμφίθυμα, δηλαδή ως ιδιότητα πολιτισμική. Δεν μας αρέσει ότι είμαστε, το λέμε, τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Δεν έχουμε καταφέρει να δεχτούμε οι περισσότεροι από εμάς ότι ο τουρισμός μπορεί να είναι μια θετική ταυτότητα για μας. Δεν ξέρω αν το μέλλον είναι ο τουρισμός ή είναι κάποια άλλη βιομηχανία για την Ελλάδα, αλλά πάντως ό,τι είναι θα πρέπει να χτίσουμε μια θετική ταυτότητα γύρω από αυτό. Στο βάθος, αριστερά. Γιώργο, το βιβλίο σου έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες. Αλλά η δική μου ανησυχία είναι λίγο πιο πεζή σε σύγκριση με αυτά που υπόθηκαν πριν. Και έχει να κάνει, και εδώ θα εκμεταλλευτώ λίγο το background σου στην αρχιτεκτονική, έχει να κάνει με την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική. Και έχει να κάνει με την ταυτότητα. Διότι παρατηρούμε, μετά τον πόλεμο, μία άναρχη δόμηση, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις πόλεις, και μία παντελής έλλειψη ευαισθησίας και καλαισθησίας. Ενώ μέχρι πριν τον πόλεμο υπήρχε ένα μέτρο, είχαμε αξιοποιήσει πολλά από τα στοιχεία και τα κλασικά, αλλά και τα νεολυδικά της αρχιτεκτονικής και τα είχαμε εντάξει. Μετά τον πόλεμο επικρατεί η πλήρης αναρχία. Αυτό όμως είναι και μέρος της σύγχρονης ταυτότητάς μας, έτσι αντιλαμβάνουμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι, η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στην έννοια της εικονογραφίας του Γκοτμάν. Και το εξηγώ στο βιβλίο, γιατί προτιμώ τον όρο εικονογραφία από τον όρο ταυτότητα. Αλλά βέβαια, εάν το βιβλίο είχε τίτλο «Εικονογραφία», δεν θα ήταν κατανοητό, γιατί πρέπει να εξηγηθεί αυτή η έννοια, η οποία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από μόνη της, αλλά θα πρέπει να ενταχθεί μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι η εικονογραφία που δημιουργεί το δεσμό ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας και δημιουργεί επίσης και το δεσμό ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και ένα κομμάτι του εδάφους, διαφέρει, αν θέλετε, από την ταυτότητα, γιατί η ταυτότητα μας παραπέμπει σε πλευρές, θα έλεγα, κάπως αφηρημένες, κάπως θεωρητικές, αυτά τα οποία βρίσκει κανείς μέσα σε κείμενα, σε βιβλία, σε σκέψεις. Ενώ στην
λειτουργία του δεσμού αυτού παίζουν πάρα πολύ σημασία οι αισθήσεις. Δηλαδή, το τι έχουμε απορροφήσει από την παιδική μας ηλικία ως οσμές ή αρώματα. Παραδείγματος χάρη είναι αυτά τα οποία είναι γεμάτα από τη, μέσα στην κουζίνα όπου γίνεται μια ορισμένη μαγειρική. Το τι, όταν λέμε για τη θρησκεία, το ρόλο της θρησκείας μέσα στην ταυτότητα, είναι βέβαια, αν θέλετε, τα διάφορα μεταφυσικά και τα διάφορα αφηρημένα, αλλά είναι επίσης και το πότε νηστεύουμε, τι τρώμε όταν νηστεύουμε. Επομένως, εντάσσουμε με την εικονογραφία, εντάσσουμε το σύνολο των αισθήσεων και το πώς αυτές οι αισθήσεις λειτουργούν. Και θα έλεγα ότι όσο οι αισθήσεις είναι πιο πρωτόγονες, τόσο είναι και πιο αποτελεσματικές, γιατί τόσο είναι πιο δύσκολο να τις καταργήσει κανείς, να τις αφαιρέσει. Ένα ιδεολόγημα μπορείς να το κριτικάρεις και να το ανατρέψεις, αλλά δεν μπορείς να αφαιρέσεις από τη μνήμη ενός ανθρώπου τις εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας. Εκεί κάπου βρίσκεται και το τοπίο και η αρχιτεκτονική. Και ας πούμε, το ανέφερα στο θέμα του κλασικισμού, το πώς η νεοκλασική αρχιτεκτονική, είναι πράγματα που τα ξέρουμε στην αρχιτεκτονική, απλώς προσπαθώ να συνδέσω θέματα που μας ενδιαφέρουν στην ιστορία της αρχιτεκτονικής με τη γεωπολιτική. Ο νεοκλασικισμός δεν είναι ένα είδος, ας πούμε, διακόσμησης των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Ο νεοκλασικισμός είναι ισχυρότατο εργαλείο μετασχηματισμού